Χάρη του Κυρίου μας, ας διαβάσουμε από τη σελίδα 834 από το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία. 834, τρίτο κεφάλαιο, προφήτης Ζαχαρίας. «Και μη έδειξε τον Ιησούν τον ιερέα των Μέγαν, ιστάμενον έμπροσθεν του αγγέλου του Κυρίου, και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού, δια να αντισταθεί σε αυτόν. Και είπε Κύριος προς τον διάβολον, θέλησε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε, ναι, θέλησε επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις έκλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δούλος απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήτο ενεδυμένος ημάτια ρηπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου και απεκρίθηκε, είπε προς εσταμένους ενώπιον αυτού λέγον, αφαιρέσατε τα ημάτια τα ρηπαρά από αυτού, και προς αυτόν είπε, ιδού αφήρεσα από σου την ανομίαν σου και θέλω σε ενδύσει ημάτια λαμπρά, και είπα, ας επιθέσω συν μήτραν καθαράν επί την κεφαλήν αυτού, και επέθεσαν τη μήτραν την καθαράν επί την κεφαλήν αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτια ο δε άγγελος του Κυρίου παρίστατο, και διεμαρτυρήθη ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ιησούν λέγον, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, εάν περιπατήσεις εν τες οδείς μου και αν φυλάξεις τα σεντολάς μου, τότε σύ θέλεις κρίνει έτη των οίκων μου και θέλεις φυλάτη έτη τα σαυλάς μου και θέλω σύ δώσει να περιπατείς μεταξύ των εντάφθα εισταμένων. Άκουε τώρα Ιησού ο ιερεύς ο Μέγας, σύ και οι εταίροι σου, οι καθήμενοι ενώπιόν σου, επειδή αυτοί είναι άνθρωποι θαυμάσιοι, διότι ιδού εγώ θέλω φέρει έξω των δούλων μου των βλαστών, διότι ιδού ο λίθος τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού, επί των έναν τούτων λίθων είναι 7 οφθαλμοί, ιδού εγώ θέλω εγχαράξει το εγχάραγμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει την ανομία της γης εκείνης εν μία ημέρα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλετε προσκαλέσει έκαστος των πλησίων αυτού, υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και μη έδειξε τον Ιησούν, τον ιερέα τον Μέγα, ιστάμενον έμπροσθεν του αγγέλου του Κυρίου. Μη έδειξε. Γιατί μη έδειξε? Μη έδειξε για να καταλάβω πόσο αγαθός είναι ο Θεός και πόσο απερίγραπτη και απίθμενη είναι η καλοσύνη την οποία εκείνος επιδεικνύει σε αυτούς που δεν το αξίζουν και παρά τα μαύρα τους τα χάλια βρίσκονται στο σημείο εκείνο, στο κατάλληλο εκείνο σημείο που τους περιμένει ο Θεός. Μη έδειξε τον Ιησούν, τον ιερέα, το Μέγα. Είναι τόσο Μέγας άραγε? Και τέλος πάντων, γιατί τον λέει Μέγα? Γιατί όπως θα διαπιστώσουμε, στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο Μέγας. Καταρχάς, είναι Μέγας υπό την έννοια ότι έχει μια μεγάλη αποστολή επιφορτισμένη στους ώμους του. Είναι Μέγας διότι η θέση του είναι θέση μεγάλης ευθύνης. Και όταν κάποιος έχει μια τόσο μεγάλη ευθύνη, λογικό, θα μπορούσε να θεωρηθεί και να αποκληθεί και ως Μέγας. Μέγας είναι γιατί ο Θεός έτσι επιτρέπει να τον βλέπουν οι άλλοι. Μέγας ιερέας, μέγας προφήτης, μέγας κήρυκας, μέγας απόστολος. Και εδώ ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ, επιτρέπει ο Κύριος να φαίνεται στα μάτια των άλλων ως μέγας. Η πραγματικότητα όμως, όπως ο Θεός την φανερώνει σε εκείνον που τη δείχνει, είναι ότι ο Ιησούς ο Μέγας κατά χάριν θεωρείται Μέγας
στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου μέγας. Διότι η κατάστασή του είναι μία κατάσταση πολύ πολύ βαριάς πτώσεως. Έχει τα μαύρα του τα χάλια. Πνευματικά είναι σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση. Και βλέπουμε τον Κύριο να λέγει ότι μου έδειξε. Βλέπουμε τον προφήτη να λέγει ότι ο Κύριος του έδειξε τον Ιησού, τον ιερέα, τον Μέγα. Κάνει ό,τι είναι δυνατόν ο Θεός για να φανερώσει τα σπλάχνα του, την κατανόησή του και τον τρόπο με τον οποίο περιμένει τον πεσμένο για να τον σηκώσει. Και παρότι αυτός ο πεσμένος έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και δεν θα έπρεπε να είναι σε τέτοια πτώση, εν τούτης ο Κύριος δεν τον βγάζει στην άκρη, τον περιμένει και επειδή θα βρεθεί στο κατάλληλο μέρος, επειδή έχει επίγνωση της πτώσης του και δεν είναι φαντασμένος, επειδή μπορεί να είναι χαρισματικός, επειδή μπορεί να τον χρησιμοποιεί ο Θεός, γνωρίζει την πραγματική του κατάσταση και βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, την οποία θα τη δούμε παρακάτω. Μη έδειξε λοιπόν τον αρχιερέα τον Μέγα, ο οποίος στα μάτια του Θεού δεν είναι και τόσο μέγας. Αλλά η χάρη του Θεού επιτρέπει στα μάτια όλων ημών των υπολείπων να είναι ή έστω να φαίνεται. Μη έδειξε λοιπόν τον Ιησούν, τον ιερέα τον Μέγα, ιστάμενον έμπροσθεν του αγγέλου του Θεού. Έχει τα μαύρα του τα χάλια, βρίσκεται σε τραγικά απερίγραπτη πνευματική κατάσταση, αλλά επειδή έχει το γνώθι σε Αυτόν, επειδή γνωρίζει ότι δεν είναι καλά, βρίσκεται στο κατάλληλο μέρος, έμπροσθεν του αγγέλου. Δηλαδή, στην εξήτηση, στην προσευχή, εκεί όπου ο Θεός κατά χάριν χαρίζει και προσφέρει απλόχερα την αποκατάσταση. Γι' αυτό λέγει στον προφήτη Ιερεμία, «Εάν επιστρέψεις προς εμέ», που σημαίνει «εάν παραδεχθείς ότι δεν είσαι καλά, ότι έχεις τα μαύρα σου τα χάλια και δεν παρασυρθείς από το γεγονός ότι είσαι προφήτης, ότι σε χρησιμοποιώ, ότι εργάζομαι μαζί σου, εάν δεν ταυτίσεις το όποιο χάρισμα ή την όποια διακονία με την πνευματική σου κατάσταση, εάν λοιπόν αυτά δεν τα κάνεις και παραδεχθείς ότι είσαι σε πολύ πολύ σοβαρή πτώση και επιστρέψεις, τότε εγώ, λέγει Κύριος, θέλω σε αποκαταστήσει πάλιν και θέλεις ίσταστε ενώπιόν μου ως το πρώτερον και αν μάλιστα διαχωρίσεις το τίμιον από του αχρίου. Εάν δηλαδή κάνεις μέσα σου την απαιτούμενη ενδοσκόπηση χωρίς να παραμυθιάζεσαι επειδή ο Θεός σε χρησιμοποιεί την ίδια στιγμή που γνωρίζεις ότι έχεις θέματα μέσα σου, μολυσματικά ζητήματα, εάν βρεις το θάρρος να διαχωρίσεις το τίμιον από του αχρίου, τότε θα είσαι ως το στόμα μου. Δηλαδή θα μιλάω μέσα από σένα, θα μιλάω σε σένα μέσα από το στόμα σου, αλλά θα μιλάω και στους άλλους μέσα από το στόμα σου. Φτάνει να μην ταυτίσεις τη διακονία και το χάρισμα που ο Θεός σου έδωσε με την πνευματική κατάσταση στην οποία είσαι και η οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Μη έδειξε λοιπόν ο Κύριος τον Ιησού τον ιερέα το Μέγα ιστάμενον έμπροσθεν του αγγέλου του Κυρίου και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού. Τι δουλειά έχει ο διάβολος να βρίσκεται εκ δεξιών αυτού? Ο διάβολος βρίσκεται εκ δεξιών αυτού διότι βρήκε επάνω στον Ιησού τον ιερέα τον Μέγα κάτι που τον ελκύει πολύ. Και τι είναι αυτό? Η βρώμα του, η αθλειότητά του, η πτώση του, η ανομία του. Βρήκε τόπο ο διάβολος. Και την ώρα που ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ, ο ιερέας ο Μέγας, αναγνωρίζοντας τα χάλια του και την καταστασή του, βρίσκεται εκεί που πρέπει να είναι προσμένον το έλεος του Θεού,
ο διάβολος στέκεται εκεί δίπλα του δια να αντισταθεί εις αυτόν. Δηλαδή, βλέπει την επιστροφή του, αλλά του αρέσουν πολύ τα χάλια του και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, με ψιθύρους, την ώρα της προσευχής, την ώρα που Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ, προσμένει κάποια ενέργεια από τον ουρανό, την ώρα εκείνη με ψιθύρους να τον απογοητεύσει και να τον σηκώσει από την προσευχή και να τον κάνει να σταθεί, να στραφεί με κάτι άλλο. Θα προσπαθήσει να αντισταθεί σε αυτόν, προσπαθώντας να τον αποτρέψει από την προσμονή, την εν μετανία προσμονή, η οποία θα του χαρίσει την πολυπόθητη αποκατάσταση ενώπιον του Θεού. Δεν θέλει ο διάβολος την αποκατάσταση. Θέλει ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ, να θεωρείται ιερέας μέγας, αλλά στα μαύρα του τα χάλια. Θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να προκαλέσει την οριστική του πτώση, το οριστικό του γκρέμισμα, να μη σηκωθεί ποτέ από τα χάλια του τα μαύρα. Και μέσα από ψιθύρους, μέσα από υπενθυμίσεις παθών, θα προσπαθήσει να τον κρατήσει σε αυτή την κατάσταση, την οποία θα τη δούμε παρακάτω, όπως την περιγράφει ο Θεός ακριβώς, είναι τραγική. Και ο διάβολος κάνει ό,τι είναι δυνατόν να σηκώσει τον άνθρωπο από την προσευχή και να τον κάνει να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο πλην αυτής. Ή θα τον στρέψει στο ψάρεμα, ή θα τον στρέψει στο κυνήγι, είτε θα τον στρέψει στο ίντερνετ, είτε στα κινητά, είτε στις κουβέντες, είτε θα τον στρέψει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία δεν είναι αμαρτία και μάλιστα και κατά κόσμων, αλλά και κατά Χριστών δεν είναι κακό. Ασχολήσουμε τις επιστήμες, ασχολήσουμε το α, με το β, καλλιεργήσου λίγο περισσότερο, δεν είμαστε εναντίον των σπουδών και το λέει αυτό κάποιος ο οποίος και έχει σπουδάσει και του αρέσουν σπουδές, αλλά αν αυτό είναι ένας τρόπος ή ένα μέσον για να δραπετεύσει κανείς κάπου αλλού και να μην σταθεί εκεί που τον περιμένει ο Θεός για να του μιλήσει προσωπικά, τότε ακόμη και αυτό είναι λάθος κατεύθυνση, είναι λάθος μήνυμα, είναι λάθος επιλογή. Διότι ο διάβολος, ακόμη και κάτι το οποίο είναι χρήσιμο, είναι δυνατόν να το σερβίρει με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε καθησυχάζοντας τη συνείδηση, να σε στρέψει στο αντικειμενικά χρήσιμο, απομακρύνοντάς σε από το σωτήριο. Εδώ δεν αμαρτιολογούμε, εδώ απλά προσπαθούμε, δια του Πνεύματος του Αγίου και δια του Λόγου του Θεού, να διαγνώσουμε τις μπαμπεσιές του Σαπτανά. Γιατί ο διάβολος είναι πανούργος. Δεν είναι μόνο ότι προσφέρει την αμαρτία στο πιάτο, γιατί η αμαρτία στο πιάτο, θα έλεγα ότι τις περισσότερες φορές είναι διακριτέα. Δηλαδή βλέπεις, σου λες, δεν είναι σωστό αυτό. Θα προσπαθήσει όμως να σε πετάξει έξω από τη βασιλεία, ροκανίζοντας τη σχέση σου με τον Θεό, εξαφανίζοντας την ώρα της προσευχής και του ναμίου. Δηλαδή να σταματήσει ο αναφοδιασμός, προσφέροντάς σου μίαν καλή και χρήσιμη και ωφέλιμη ενασχόληση. Αυτό μην το ξεχάσει κανένας από εμάς ποτέ, ότι ο διάβολος έχει τρόπο να μας δίνει χαπάκια επιχρυσωμένα. Είναι αμαρτία, αδελφέ? Μας λέει η Γραφή ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό ή εκείνο? Και πράγματι, η Γραφή μπορεί να μην λέει να κάνεις αυτό ή εκείνο. Μάλιστα, κάποιες φορές μπορεί να σου λέει να το κάνεις κιόλας. Θυμήσου όμως ένα πράγμα. Αυτό, το οποίο δεν είναι αμαρτία, σε σηκώνει από τα γόνατα ή σε οδηγεί εκεί? Εάν σε σηκώνει από τα γόνατα και αμαρτία να μην είναι, μην τζιμπήσεις, είναι το δόλωμα του διαβόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, αδέλφια, να δούμε τι είναι αυτό που μας οδηγεί στα γόνατα και στη σχέση με τον Κύριο και τι είναι αυτό που μας απομακρύνει. Ο ψιθυριστής εδώ στέκεται στα δεξιά του και σκαρφίζεται χίλιους μύριους τρόπους προκειμένου να τον απομακρύνει
από την ώρα και τη στιγμή της αποκατάστασης. Δεν θέλει ο διάβολος να ασχολείται ο Ιησούς με τα χάλια του. Δεν θέλει ο διάβολος να ασχολείσαι κάνοντας ενδοσκόπηση στον εαυτόν σου. Δεν σε θέλει με ρυπαρό ημάτιο. Σε θέλει με βρώμικο ρούχο. Σε θέλει με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Σε θέλει να τις δικαιολογείς. Σε θέλει να επικαλείς σε μία αδυναμία. Ποτέ όμως η αδυναμία μέσα στην Αγία Γραφή δεν έγινε λόγος και αιτία για να παραμένει κανείς ο ίδιος. Πάντοτε η αδυναμία μέσα στην Αγία Γραφή έγινε αιτία να φανερωθεί η δύναμη του Κυρίου. Και λέει στο δύο εδάφιο. Γιατί είναι σημαντικό, αδελφοί, να πηγαίνουμε βήμα προς βήμα την πνευματική ζωή, όπως μας τη δίνει ο προφητικός λόγος, γιατί μέσα από αυτά ξεκλειδώνουν οι καρδιές μας και φωτίζεται ο νους. Και είπε ο Κύριος προς τον διάβολο. Θα μιλήσει ο Κύριος προς τον διάβολο υπέρ του πεσμένου Ιησού, του ιερέως του Μέγα, του Μεγίστου. Γιατί, ναι μεν έχει τα μαύρα του τα χάλια, αλλά το γνωρίζει, το αναγνωρίζει και βρίσκεται εκεί που τον περιμένει και τον θέλει ο Θεός. Δηλαδή στην εξήτηση, στον τόπο της απελευθέρωσης. Και τι του λέει του διαβόλου? Αυτά για να θυμόμαστε και εμείς τι λέει ο διάβολος όταν έχουμε τα μαύρα μας τα χάλια, τι λέει ο Κύριος το διάβολο όταν έχουμε τα μαύρα μας τα χάλια, όταν νιώθουμε πολύ λερωμένοι, πολύ βρώμικοι, αλλά είμαστε στην κατάλληλη θέση, δηλαδή στο ταμείο, στα γόνατα, στην προσευχή. Σύ δε όταν προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσας την θύραν σου απισθέν σου και προσευχήθητη εις τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου, ο βλέπον εν το κρυπτό, θέλει σου ανταποδώσει εν το φανερό. Τι θα σου ανταποδώσει εν το φανερό? Τον καθαρισμό σου. Τον καθαρισμό σου με το αίμα του Χριστού και με την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Διότι όταν η Γραφή λέει εσείς είστε εκλεκτοί δια του αγιασμού του Πνεύματος, σημαίνει ότι εκείνη την ώρα ο Θεός έτσι μας βλέπει, εκλεκτούς. Γιατί? Γιατί είμαστε κυριολεκτικός? Όχι, γιατί είμαστε εκλεκτοί δια του αγιασμού του Πνεύματος. Την ώρα που προσεύχεσαι δια ξένων γλωσσών, συντελείται διαδικασία αγιασμού και καθίστασε κατά χάριν εκλεκτός και άρα καθαρός. Διότι το Άγιο Πνεύμα, όπως το λέει η Γραφή, είναι πνεύμα κρίσεως και πνεύμα καύσεως. Ανάβει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου και τότε κατακαίγονται μέσα μας όλα αυτά τα οποία μας μολύνουν. Αυτή είναι η εμπειρία της Πεντηκοστής. Όποιος τη ζει, αυτό έχει να ομολογήσει. Όποιος δεν τη ζει, του φαίνεται κινέζικα. Ευχαριστούμε τον Θεό, ώστε διότι έστω και κατ' ολίγον, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, έχουμε ζήσει τι σημαίνει να έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και όπως λέει η Γραφή, μέσα από τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, τα στοιχεία, ποια στοιχεία, του κόσμου, πειρακτούμενα θέλουν συγχωνευθεί. Υπάρχουν στοιχεία του κόσμου μέσα μας. Βέβαια αυτό το λέει για λόγους εσχατολογικούς, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μας το δίνει και αλλιώς. Τα στοιχεία του κόσμου. Μία λογική εκοσμικευμένη. Μία λογική, καταρχάς ο Θεός δεν μας λέει να αφήσουμε τη λογική μας. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μας ζητάει να εγκαταλείψουμε τη λογική μας. Δεν μπορεί ο Θεός να μας δίνει τη λογική για να την ενταφιάσουμε ή για να την ευνουχίσουμε. Αλλά μας δίνει τη λογική για να την βάλουμε κάτω από τη διακονία του Πνεύματος και να γίνει αγιοπνευματική λογική. Και αυτό το κάνει μόνον η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Ανάβει η φωτιά του Πνεύματος και τότε τα στοιχεία του κόσμου πειρακτούμενα θέλουν συγχωνευτεί. Δηλαδή φεύγουν, εξαφανίζονται. Γι' αυτό λέμε ο λαλών γλώσσα αναγνώρισε τον εαυτό οικοδομή. Γι' αυτό λέμε μήνε στα γόνατα και άφηνε τον παράκλητο να θυμιάζει δια ξένων γλωσσών. Είναι φωτιά που έχει ανάψει. Και όσο περισσότερο μένεις, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πειρά. Διότι υπάρχει θυσία ζεύγους τριγώνων, αλλά υπάρχει και η θυσία του βοός. Όταν καις, βάζεις στην ψυσταρία μια τριγώνα, πόσο να κάψει, 15-20 λεπτά, ξέρουν οι ψύστες καλύτερα. Το βόδι όμως κάνει τουλάχιστον 2-3 ώρες. Τέτοια θυσία περιμένει. Όσο μεγαλύτερη η φωτιά, τόσο μεγαλύτερη η χώνευση, η εξαφάνιση των στοιχείων του κόσμου. Λέει στη συνέχεια,
θα σε επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος. Μιλάει ο Κύριος για τον Κύριο, δηλαδή ο Χριστός μιλάει για τον Πατέρα. Ο Πατέρας θα σε επιτιμήσει, διάβολε, και δεν θα σε αφήσει να υλοποιήσεις τα σχέδιά σου, ώστε να προκαλέσεις την μόνιμη και οριστική πτώση του πεσμένου ιερέα, του πεσμένου προφήτη, του πεσμένου κήρυκα, του πεσμένου οποιοδήποτε. Ο Κύριος θα σε επιτιμήσει. Και ξέρεις γιατί θα σε επιτιμήσει? Όχι γιατί είναι προσωπολήπτης, αλλά γιατί ο πεσμένος ιερέας, αυτός που βρίσκεται στα μαύρα του τα χάλια και δεν είναι καλά, το έχει καταλάβει και γι' αυτό βρίσκεται στη σωστή θέση. Γιατί μόνο ο οποίος καταλαβαίνει τα χάλια του βρίσκεται στη θέση της προσευχής, όπου είναι ο τόπος της τωρινής ή αυριανής ή έστω μελλοντικής αποκατάστασης. Γιατί είναι βέβαιο ότι θα γίνει αποκατάσταση. Ο Κύριος θα σε επιτιμήσει, διάβολε. Θα λειτουργήσει υπέρ του πεσμένου, πλην όμως γνωρίζοντος την αθλειότητα της καταστάσεώς του ιερέως. Και αυτόν εσύ δεν θα τον γκρεμίσεις οριστικά. Θα τον σηκώσω εγώ. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Γιατί ο Κύριος έκλεξε την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή ο Κύριος τις επιλογές του τις υπερασπίζεται. Δεν βλέπει απλά την πτώση ή τα χάλια, θυμώνει, αγριεύει και τους γυρίζει την πλάτη. Όχι. Ο Κύριος αυτούς που έκλεξε θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους σηκώσει, μόνο και μόνο γιατί γνωρίζουν ότι δεν είναι καλά, γιατί γνωρίζουν ότι έχασαν τον καθαρισμό τους, γιατί ξέρουν ότι βρωμίστηκαν και γιατί περιμένουν στη σωστή θέση το έλεος του Κυρίου. Περίμενε στα γόνατα το έλεος του Κυρίου, όσο και αν λερώθηκες με αυτά που άκουσες, με αυτά που είδες ή με αυτά που είπες, όσο και αν έχεις πέσει, με δική σου ευθύνη, ο Κύριος θα σε σηκώσει. Φτάνει να το αναγνωρίζεις ότι είσαι έτσι, φτάνει να μην προβάλλεις ή να μην ψάχνεις να βρεις δικαιολογίες και να πηγαίνεις εκεί και να περιμένεις εκεί στα γόνατα. Ο Θεός αποκλείεται να μην σε ελεήσει. Και λέει η Γραφή ότι θέλει σε ελεήσει εν τη φωνή της κραυγής σου. Όταν ακούσει αυτήν, θέλει σε αποκριθεί. Δόξα στον Κύριο. Δόξα στον Θεό μας. Δεν είναι ούτως, λέει ο Κύριος στον διάβολο, δεν είναι ούτως ο ιερέας, δηλαδή ο μέγας, ο πεσμένος, δεν είναι ούτως δαυλός, απεσπασμένος από πυρός. Τι εννοεί εδώ? Λέει ο Κύριος στον διάβολο ότι αυτός τον οποίον πολεμάς να τον ρίξεις οριστικά, δεν είναι αυτός που έχει περάσει τόσα και τόσα διαπυρός και σιδήρου και εγώ τον διαφύλαξα? Δηλαδή εγώ τον διαφύλαξα τώρα τόσα χρόνια, μετά από τόσες καταστάσεις, και σου φαίνεται σε ένα τόσο εύκολο να τον αρπάξεις από τα χέρια μου, ε? Κάνεις μεγάλο λάθος. Αυτός ο δαυλός, ο απεσπασμένος εκ του πυρός, θα σηκωθεί και πάλι. Γιατί γνωρίζει την κατάντια του, γνωρίζει τα χάλια του και περιμένει το έλεος μου στα γόνατα. Στο τρίτο εδάφιο λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αδέρφια. Και λέει το εξής. Ο δε Ιησούς ή το ενδεδειμένος ημάτια ρυπαρά. Ημάτια ρυπαρά. Η λέξη αυτή έχει μια κάποια σημασία, αλλά είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα του εβραϊκού κειμένου. Το εβραϊκό κείμενο δεν λέει μάτια καθαρά, αλλά λέει λαβούς τσοΐμ, που σημαίνει ότι αυτός, ο ιερέας, ο μέγας, είναι καλυμμένος με περιτώματα. Άλλο πράγμα βρώμικα ρούχα και άλλο πράγμα αλυμμένος από την κορφή μέχρι τα νύχια, με κόπρανα. Αυτός ο οποίος θεωρείται ο ιερέας ο μέγας είναι ένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός τον έχει εκλέξει, τον έχει χρησιμοποιήσει, εξακολουθεί να τον χρησιμοποιεί, δεν τον έχει βγάλει στην άκρη, εξακολουθεί να τον ελεεί και το κυριότερο εξακολουθεί να επιτρέπει να λογίζεται στα μάτια των άλλων ως κάτι το ιδιαίτερο.
ως ιερέας μέγας. Η πραγματικότητα είναι, και εδώ είναι η αγαθοσύνη του Θεού, ότι αυτός στα μάτια του Θεού είναι γεμάτος περιτώματα, από πάνω έως κάτω. Είναι γεμάτος κόπρανα, από την κορυφή έως τα νύχια. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Αυτή είναι η αγαθότητα του Θεού. Τον βλέπεις αυτή την χάλια κατάσταση και για αυτόν τον άνθρωπο λέει στο διάβολο ότι θα σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Γιατί? Διότι αυτός ναι είναι γεμάτος κόπρανα και βρωμάει και ζέχνει, αλλά το ξέρει ότι δεν είναι καλά και περιμένει εκεί το έλεος του Κυρίου. Αλληλούια! Τι άλλο να πούμε, αδέρφια, παρά μόνο να δώσουμε τη δόξα στον Κύριο και να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπομονή του, για το έλεος και για τη χάρη του. Ο Ιησούς ήτο ενδεδειμένος ημάτια ρηπαρά, όχι ημάτια ρηπαρά, αλλά γεμάτος με κόπρανα. Τι είναι αυτά τα κόπρανα? Είναι η βρωμιά του. Είτε από αυτά που λέει, είτε από αυτά που σκέπτεται, είτε από αυτά που κάνει, είτε από όλα αυτά που θα ήθελε να κάνει και δεν μπόρεσε αλλά το ήθελε, είτε από τις διεκδικήσεις του, είτε από τις εμπάθειές του, είτε από τις φιλοδοξίες του, είτε από όλα αυτά μαζί. Ο δε Ιησούς λοιπόν ήταν σε αυτή την κατάσταση και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Στα μάτια του Θεού βρωμάει και ζέχνει. Είναι καλυμμένος με περιτώματα. Δεν βλέπεις τίποτα καθαρό πάνω του. Μόνο κόπρανα. Και βρίσκεται στη θέση της προσευχής, περιμένοντας το έλεος του Θεού. Μπας και κάνει κάτι ο Θεός. Ξέρει πολύ καλά ότι από μόνος του δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Όμως γνωρίζει ότι έχει τα μαύρα του τα χάλια, ότι η κατάστασή του απορρέει δυσοσμία και δεν κρύβεται πίσω από το αξίωμά του, ούτε προσπαθεί να κάνει απόθυση, όπως λένε στην ψυχολογία. Κάνει απόθυση, δηλαδή ή καταγγέλει κάποιον άλλον ή ο ίδιος ασχολείται με κάτι άλλο προκειμένου να κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό του. Όχι, στέκεται εκεί που τον περιμένει ο Θεός. Γι' αυτό λέει η Γραφή, και το λέει ένας άλλος κάποια στιγμή πεσμένος, ο Δαβίδ, ότι ο Κύριος ηγάπησε αλήθεια εν την καρδία σου, δια τούτο θέλησε διδάξει σοφία στα ενδομηχά σου. Ο Δαβίδ ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο αγαπημένος του Θεού. Παρ' όλα αυτά ήταν εκείνος ο οποίος 2-3 φορές έπεσε βαρύτατα, αμάρτησε θανάσιμα, και όμως ένα πράγμα τον έσωσε, ότι ήταν ειλικρινής και δεν κρυβόταν πίσω από το δάκτυλό του όπως ο Σαούλ. Ο Σαούλ δεν έκανε τις ίδιες αμαρτίες από ηθικής απόψεως σε σχέση με τον Δαβίδ. Ούτε πήγε με καμία γυναίκα, ούτε προκάλεσε το φόνο του αντρός της, ούτε απαρρίθμισε κανένα στράτευμα. Είχε άλλα θέματα ο Σαούλ, αλλά πάντως δεν είχε τα θέματα τα ηθικά του Δαβίδ. Και όμως τον Σαούλ τον απέρριψε, τον εξητούσε, είτε δια τον Θουμίμ, είτε δια τον Ουρίμ, είτε με κάθε άλλο τρόπο. Και ο Θεός δεν του μιλούσε. Γιατί? Γιατί ο Σαούλ δεν μετανοούσε, έβρισκε πάντοτε μια δικαιολογία. Ο Δαβίδ από την άλλη πλευρά δεν έψαχνε να βρει καμία δικαιολογία, αλλά κάθε φορά έλεγε «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, φταίω, συγχώρα με Θεέ μου». Τι φταίνε τα πρόβατα τούτα, λέει. Εγώ φταίω. Και ο Θεός πάντοτε του έδειγνε τι πρέπει να κάνει. Πήγαινε εκεί που του δείχνε και έπεφτε φωτιά εξ ουρανού και τα ξαναφτιάχνανε. Γιατί είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν κρυβόταν πίσω από το δάκτυλό του. Δεν ήταν δήθεν. Και ο Θεός να μας φιλά, αδέλφια μου, να μην είμαστε δήθεν. Δεν ενδιαφέρθηκε την ώρα της πτώσης του ούτε ο Δαβίδ, ούτε ο Ιησούς, ο ιερέας Ωμέγας, να διατηρήσει ατσαλάκωτο το προφίλ του. Ξέρει ότι έχει χάλια μαύρα. Ξέρει ότι η κατάστασή του είναι τραγική. Και έχει μία επιθυμία: να ελευθερωθεί από αυτή την κατάσταση.
Και δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπο ο οποίος είναι ειλικρινής και ζητάει από τον Θεό να απελευθερωθεί, αναγνωρίζοντας ότι είναι δέσμιος, ο Θεός να μην τον ελεήσει. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Λέει στο 4, και απεκρίθηκε, είπε προς τους ισταμένους, ο Κύριος απεκρίθη και είπε προς τους ισταμένους ενώπιον αυτού, βλέποντας την αξιοθρήνητη κατάσταση του ιερέα του Μέγα από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά βλέποντας τον ότι βρίσκεται στο κατάλληλο μέρος με τις κατάλληλες προθέσεις, θα ενεργήσει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε ξαφνικά θα υπάρξει πλήρης ανατροπή σκηνικού. Γιατί τέτοια πράγματα κάνει ο Θεός για τους πεσμένους που αναγνωρίζουν την πτώση τους, ευρισκόμενοι στο κατάλληλο μέρος, στο μέρος της προσευχής, προσμένονται στο έλεος του Θεού. Και τι θα πει? Αφαιρέσατε τα ημάτια τα ρυπαρά από αυτού. Σε ποιους το λέει? Προφανώς σε επουράνιες δυνάμεις, στους αγγέλους μάλλον. Αφαιρέσατε τα ημάτια τα ρυπαρά από αυτού. Αυτός δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό που μπορούσε να κάνει το έκανε. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει αυτός θα το κάνουμε εμείς. Εγώ, εσείς και οι άγγελοι. Αυτό λέει. Ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να κάνει αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ. Τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ? Όχι να απαλλαχθείς από τα κόπρανα και από τα περιτώματα με τα οποία είσαι πλημμυρισμένος, αλλά μπορείς όμως και εσύ και εγώ με τη χάρη του Κυρίου να πάμε εκεί όπου ο Κύριος καθαρίζει και απελευθερώνει από αυτά, στα γόνατα, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με προσμονή. Γιατί αυτός είναι ο Θεός. Θα μπορούσε να τον βγάλει στην άκρη. Δεν το έκανε. Αλλά τι κάνει? Τον περιμένει. Θα μπορούσε να σηκώσει κάποιον άλλο. Έχει ανάγκη από τον Ιησού, τον Υιό του Ιωσεδέκ? Ή μήπως έχει ανάγκη από μένα και από σένα? Κανέναν μας δεν έχει ανάγκη ο Κύριος. Αλλά έχει ένα πράγμα ανάγκη. Έχει ανάγκη να είναι φιλάνθρωπος ο Θεός. Γι' αυτό λέει η Γραφή, «Τις Θεός όμοιός σου συγχωρών παράβασιν, παραβλέπων ανομίαν, ώστις δεν φυλάτει διαπαντός την οργήν αυτού, διότι αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει καταστρέψει τας ανομίας ημών και τας αμαρτίας ημών θέλει ρίξει εις τα βάθη της θαλάσσης». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός είναι ο Κύριος μας. Ένας Θεός που περιμένει τον πεσμένο, που είναι και χαρισματικός, που έχει και διακονία και κακώς έπεσε. Αλλά έλα που εκείνος δεν τον ευγάζει στην άκρη, τον περιμένει. Εάν δεν πάει βεβαίως, θα του μετακινήσει τη λιχνία. Εάν όμως πάει, και σήμερα ήθε όλοι να πάμε, τότε θα σε αποκαταστήσω πάλιν και θέλεις σύσταση ενώπιόν μου ως το πρώτερον. Όπως τότε που πρωτοπίστεψες, όπως τότε που είχες να διηγείς σε πράγματα και έκανες ομολογίες, και θα σε καταστήσω στόμα μου, λέγει Κύριος. Δόξα στο Θεό. Αφαιρέσατε λοιπόν τα ρυπαρά ημάτια από αυτού και προς αυτόν είπεν. Θα του μιλήσει προσωπικά. Μα είναι γεμάτος κόπρανα. Ναι, είναι γεμάτος κόπρανα. Αλλά είναι στη σωστή θέση. Με μετάνοια και με ελπίδα ότι εκείνος θα τον ελευθερώσει. Γιατί ο Θεός σε ποιους μιλάει? Ποιους επισκέπτεται ο Θεός? Αρρώστους που παραδέχονται ότι είναι άρρωστοι. Εάν δεν παραδεχτεί κάποιος την αρρώστια του, δεν θα τον επισκεφθεί ο γιατρός. Ποιος είναι ο λόγος? Ένας είναι ο λόγος της επισκέψεως του ιατρού, του Κυρίου. Η παραδοχή της αρρώστιας μου. Αν παραδεχτώ ότι είμαι άρρωστος πνευματικά και ότι η ασθένειά μου ανθρωπίνως είναι ανίατη και πάρα πολύ βαριά, εάν το παραδεχτώ τότε θα έρθει. Γιατί το είπε ο ίδιος. Δεν έχουν συγχρίαν οι ιατρού οι υγιένοντες. Αυτούς δεν τους επισκέφτεται ποτέ ο ιατρός. Εάν νιώθεις ότι είσαι τόσο καλά, είσαι μέσα στην αυτοδικαίωση, θεωρείς ότι δικαιώνεσαι από τα γεγονότα, θεωρείς ότι σε χρησιμοποιεί ο Θεός, θεωρείς όλα αυτά, ότι τα παιδιά σου πάνε καλά, ότι η δουλειά σου πάει καλά, ότι γενικά και εσύ πας καλά, τότε δεν έχεις χρίαν επισκέψεως του Κυρίου. Γιατί ο γιατρός επισκέπτεται μόνον εκείνους που λένε «Κύριε, είμαι άρρωστος». Και ξέρετε κάτι, αδέλφια, οι άγιοι άνθρωποι του Θεού που ιξιώνονται των επισκέψεων του Κυρίου,
ομολογούσαν ένα πράγμα, ότι είναι άρρωστοι. Δες για παράδειγμα τον Ισαΐα. Είναι ο προφήτης και ό,τι βγαίνει από το στόμα του είναι λόγος Θεού. Επειδή όμως βρίσκεται στην παρουσία του Θεού, τότε αναγνωρίζει ότι είναι άρρωστος. Λέγοντας τι, «Ω τάλας εγώ διότι εχάθην». Μα είσαι προφήτης, τι εχάθην. «Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού καθάρτων χιλέων». Όταν ο άνθρωπος είναι έξω από την παρουσία του Θεού, τότε θεωρεί τους άλλους ακάθαρτους. Όταν μπει στην παρουσία του Θεού, τότε συνειδητοποιεί ότι και εκείνος είναι ακάθαρτος. Γιατί? Γιατί μόνο όποιος είναι στην παρουσία του Θεού μπορεί να κάνει τη σύγκριση και να καταλάβει ότι είναι άρρωστος. Όποιος νιώθει άρρωστος, αυτό το οφείλει στην παρουσία του Θεού δια της οποίας κάνει τη σύγκριση. Όταν κάποιος δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό, τι σύγκριση να κάνει? Νιώθει εντάξει. Όποιος όμως έχει κοινωνία με τον Χριστό, τότε συνειδητοποιεί ότι δεν είναι εντάξει. Και γι' αυτό τον λόγο συντρίβεται η καρδιά του. Διότι ενώ δεν είναι εντάξει, ο Κύριος τον επισκέπτεται και τον χρησιμοποιεί κατά χάριν. Αλληλούια! Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Και να πώς πληρώνεται κάποιος με Πνεύμα Άγιο. Δεν πληρώθηκε ποτέ κανένας με Πνεύμα Άγιο επειδή ήταν υπερήφανος για τον εαυτό του ή πολύ ικανοποιημένος. Όσοι πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο, πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο γιατί συντρίβονται από την αγάπη του Θεού, την οποία συνειδητοποιούν ότι δεν την αξίζουν γιατί νιώθουν βρώμικοι. Και προς αυτόν είπε, «Ιδού αφήρεσα από σου την ανομίαν σου». Είσαι καθαρός, είσαι ελεύθερος, γιατί παραδέχτηκες τα χάλια σου. Και εξ αυτού του γεγονότος βρέθηκες οικειοθελώς στο κατάλληλο μέρος, εκεί όπου εγώ κάνω αποκατάσταση. Αφήρεσα από σου την ανομία σου, είσαι ελεύθερος από αυτήν. Δεν στη λογαριάζω πια. Ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε πάλι από την αρχή. Το θέλεις αυτό? Να έρθει ο Κύριος, πάμε πάλι από την αρχή να σου πει σταγόνα στην προσευχή. Ιδού, αφήρεσα από σου την ανομία σου και θέλω σε ενδύσει η μάτια λαμπρά. Έλα που το εβραϊκό κείμενο δεν λέει η μάτια λαμπρά, αλλά λέει μια λέξη λίγο δύσκολη στην προφορά της, μαχαλατσόθ, κάτι τέτοιο, μαχαλατσόθ, το οποίο σημαίνει η μάρτια γιορτινά. Άλλο το λαμπρά και άλλο τα γιορτινά. Τα λαμπρά μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιεί για να κάνει και φιγούρα, συγχωρέστε με. Αλλά τα ημάτια τα γιορτινά δείχνουν κατάσταση εσωτερικής εφορίας. Δείχνουν ότι τα έχει ξαναφτιάξει με τον Θεό. Δείχνει ότι γιορτάζει ξανά, έχει καιρό να γιορτάσει ο Ιησούς. Μα μέσα στα κόπρανα στα οποία πλατσούριζε, πώς να γιορτάσει? Μέσα στη βρονιά, μέσα στην καταλαλιά, μέσα στους ανταγωνισμούς, μέσα στα θαψίματα, μέσα στις διεκδικήσεις, μέσα στην αυτοδικαίωση. Τι γιορτή να κάνεις? Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος εμέσως πλην σαφώς στη Θεία Κοινωνία, μην εορτάζετε με ζύμην παλαιά, ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά εορτάζετε με άζημα ειλικρινίας και αληθείας, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη περ ημών, και το Πάσχα ημών είναι ο Χριστός, τον οποίον τον κοινωνάμε κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή έχουμε γιορτή. Δηλαδή τι έχουμε? Έχουμε χαρά. Γιατί? Διότι κοινωνάμε τον Χριστό, την ίδια τη ζωή. Διότι ο τρώγων το σώμα μου και πίνων το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον και θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι ως της τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Δηλαδή εγώ μένω μέσα του και εκείνος μένει μέσα του μου και πάνω μου. Ποιος μπορεί, ποιος διάβολος, ποιος δαίμονας, ποια εξουσία και ποια ισχύ μπορεί αυτόν να τον αρπάξει από τις χειρός μου? Η μάτια γιορτινά. Χαρά. Πάμε πάλι από την αρχή. Νέα σχέση, νέα πορεία, νέα πράγματα. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Μαχαλατσόθ λοιπόν. Και λέει μετά, «Και είπα, ας επιθέσω συν μήτρα καθαράν επί την κεφαλήν αυτού». Η μήτρα η καθαρά ήταν στην Παλαιά Διαθήκη ένδειξης και απόδειξης εξουσίας που οδηγούσε δια της εξουσίας αυτής τον λαό αφενός μεν στην αποκατάσταση, στη μετάνοια, στον αγιασμό και στον καθαρισμό. Λοιπόν εγώ, λέει στους παρευρισκομένους και στον διάβολο, αυτόν εδώ
ο οποίος μέχρι πριν από λίγο ήταν γεμάτος με κόπρανα από την κορυφή μέχρι τα νύχια, επειδή το αναγνώριζε και δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, αλλά πήγε εκεί που τον περίμενα, δηλαδή στην προσευχή και στα γόνατα, αυτόν εγώ θα χρησιμοποιήσω για να μεταστραφεί ένας λαός προς αγιασμό και καθαρότητα. Αυτόν θα χρησιμοποιήσω, ναι αυτόν, τον οποίον εσύ πανηγύρισες ότι τον έριξες, αυτόν θα χρησιμοποιήσω για να μεταστραφεί ένας ολόκληρος λαός και να επιστρέψει προς εμέ. Αυτόν θα δουν οι άλλοι και θα παραδειγματιστούν και θα πάρουν δύναμη και κουράγιο και θα εμπνευστούν από την στάση ζωής του, από την κοινωνία που θα έχει μαζί μου, επειδή τώρα πια δεν είναι γεμάτος με κόπρανα, αλλά είναι γεμάτος με το Πνεύμα του Άγιον και πλημμένος με το αίμα του Χριστού. Και ενέδισαν και επέθεσαν την μήτρα την καθαράν επί την κεφαλήν αυτού και ενέδισαν αυτόν η μάτια ο δε άγγελος του Κυρίου παρίστατο. Κάθε φορά που σηκώνεται ένας πεσμένος, στέκεται ένας άγγελος και χαίρεται και δοξάζει το Θεό. Και λέει κάπου ο Παύλος, δεν θυμάμαι πού, εις τα οποία και οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψωσιν. Ένας άγγελος βλέπει πώς σηκώνεται ένας πεσμένος ιερέας, ένα πεσμένο σκεύος του Θεού, μια πεσμένη σάλπιγγα. Βλέπει πώς ο Θεός, αυτόν που μέχρι τώρα ήταν γεμάτος με περιτώματα και κολυμπούσε μέσα στα κόπρανα, ιδιαστική κατάσταση, βδελιχτή στα μάτια του Θεού, πώς αυτόν ο Θεός από τη μια στιγμή στην άλλη τον αποκαθιστά με τέτοιο ξεκάθαρο, έντονο και συγκινητικό τρόπο. Αυτά κάνει ο Θεός. Είναι αυτό που λέει ο Εζεκιήλ, μια που είπαμε για συγκίνηση, ακούει τη φωνή του Θεού. Και τι λέει και πώς την περιγράφει. «Ήκουσα όπισθεν μου φωνήν μεγάλης συγκινήσεως». Γιατί η φωνή και η ενέργεια του Θεού προκαλεί συγκίνηση στον άνθρωπο. Γιατί αδέλφια ο άνθρωπος δεν σηκώνεται εξαιτίας της καλοσύνης του, αλλά επειδή τον συγκινεί η αγάπη του Θεού. Πώς σηκώνει και πώς χρησιμοποιεί ο Θεός κάποιον για τη δόξα του, χτυπώντας τον στο φιλότιμο. Κανένας δεν μπορεί να διεγερθεί να κάνει κάτι καλό, ακόμη και αν είναι κάτι από τον Θεό, αν δεν τον χτυπήσει ο Κύριος στο φιλότιμο. Και το παιδί σου και τον αδελφό σου, τη γυναίκα σου και τον άντρα σου, εάν πραγματικά θέλεις να κάνουν κάτι που πρέπει να κάνουν, μην τους το πεις με ένα πρέπει, αλλά χτυπώντας τους στο φιλότιμο. Φωνήν μεγάλη συγκινήσεως. Και διεμαρτυρήθη ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ιησού λέγον, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, μετά τον καθαρισμό έρχεται η οδηγία. Και ο καθαρισμός έρχεται όταν αναγνωρίσεις την κατάστασή σου και εσύ και εγώ και πάμε στα γόνατα και του πούμε, Θεέ μου, κολυμπάω στα κόπρανα, ντρέπομαι για λογαριασμό μου, ελέησέ με σε παρακαλώ, ντρέπομαι για αυτά που είπα, για τον τρόπο που χειρίστηκα καταστάσεις, για τον τρόπο που συνδιαλέχθηκα με ανθρώπους, για τον τρόπο με τον οποίο απευθύνθηκα προς αυτούς, για τις επιλογές μου, για τις προτεραιότητές μου, για τις φαντασίες μου, για τις έμονες ιδέες μου, ντρέπομαι Κύριε, αλλά ελέησέ με τον αμαρτωλό, περίμενες τίποτα καλύτερο από μένα. Και τότε έρχεται η αποκατάσταση. Και μετά από την αποκατάσταση έρχεται Λόγος Θεού. Και είναι το μήνυμα που ο Κύριος τώρα μας δίνει προσωπικά στον κάθε έναν από εμάς. Εάν περιπατήσεις εν τες οδείς μου, δηλαδή, εάν πηγαίνεις από εδώ και στο εξής, από εκεί που πάω εγώ και όχι όπου σ' αρέσει. Και εάν φυλάξεις τα σεντολάς μου, εάν κάνεις ό,τι σου λέω και όχι ό,τι σου κατεβαίνει στο κεφάλι ή ό,τι νομίζεις ή ό,τι σου φαίνεται σωστό, επειδή δεν απαγορεύεται από τη Γραφή. Μα στη Γραφή δεν αναγράφεται μόνο τι δεν απαγορεύεται και εμείς δεν λειτουργούμε, δεν κάνουμε ποτέ κάτι επειδή δεν απαγορεύεται. Ο χριστιανός και η Εκκλησία του Χριστού, η υποτεταμένη νύμφη, δεν κάνει ποτέ της κάτι επειδή δεν απαγορεύεται. Η νύμφη κάνει μόνον ό,τι τη συστήνεται. Τίποτα άλλο δεν κάνει η νύμφη. Η νύμφη κάνει μόνον ό,τι της λέει ο Θεός. Δεν λέει θα το κάνω γιατί δεν απαγορεύεται. Όχι. Κάνει μόνον αυτό το οποίο της συστήνεται. Της προτείνεται. Δόξα στο Θεό. Και λέει λοιπόν, εάν φυλάξεις τα σεντολάς μου,
εάν δηλαδή κάνεις αυτά που σου λέω και όχι αυτά που εσύ φαντάζεσαι ή επιθυμείς, τότε, πρόσεξε, εάν περπατάς στις οδείς μου, αν περπατάς στα σοδούς μου, εάν πας από εκεί που πάω εγώ, δεύτερον, εάν φυλάτεις τα εντολάς μου, εάν κάνεις αυτό που σου λέω και όχι αυτό που νομίζεις, τότε, σύ θέλεις κρίνει τον οίκον μου, δηλαδή, μέσα από το στόμα σου εγώ θα μιλάω και θα αποκαλύπτω τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Δεύτερον, θέλεις φυλάτη αίτητα σαυλάς μου, δηλαδή θα είσαι φύλακας, όχι χωροφύλακας, ούτε αστιφύλακας. Θα είσαι φύλακας μέσα στην εκκλησία, δηλαδή επί τόπου, την κατάλληλη στιγμή και όταν χρειάζεται, θα σου δίνω διάκριση για να αναγνωρίζεις την πλάνη, προκειμένου να την αντιμετωπίσεις και να την αποδιώξεις. Γιατί αυτό εννοεί εδώ, θα φυλάξει τα σαυλά σου. Από τι να φυλάξει τα σαυλά του κανείς? Από οτιδήποτε ξένο, αλότριο προς την αλήθεια του Κυρίου. Και θέλω σι δώσει να περιπατείς μεταξύ των εντάφθα ισταμένων. Δηλαδή, από εδώ και στο εξής, εσύ θα κάνεις παρέα με αγγέλους. Η παρέα σου θα είναι οι άγγελοι. Οκτώ εδάφιο. Άκουε τώρα Ιησού ο ιερεύς ο μέγας. Άκου τι έχω. Βλέπετε ότι ο διάλογος δεν έχει τελειωμό τώρα πια. Η σχέση έχει αποκατασταθεί. Τα περιτώματα έχουν φύγει. Και αυτό οφείλονται στην αγαθότητα του Θεού που περίμενε τον πεσμένο, αλλά και στην ειλικρία του πεσμένου που αναγνώρισε ότι κολυμπάει στο βούρκο. Άλλο εάν θεωρείται ιερεύς μέγας. Άλλο αυτό. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να ξέρω τι μου γίνεται. Το αν ο Θεός, όταν εγώ είμαι σε πτώση, με χρησιμοποιεί για τη δόξα Του, είναι μια άλλη ιστορία, έχει να κάνει με την αγαθότητά Του. Μη γέννητο να παρερμηνεύσω την αγαθότητα του Θεού και να θεωρήσω ότι επειδή εμένα με χρησιμοποιεί εσένα ο Θεός, μπορώ να παραμένω γεμάτος περιτώματα. Όχι, μη γέννητο. Μακροθυμεί ο Θεός και με περιμένει. Σου λέει, για να δω, θα καταλάβει ότι κάνω χάρη μέχρι τώρα και ότι δεν πρέπει να παρερμηνεύει τη χάρη μου. Άκουε τώρα Ιησού ο ιερεύς ο μέγας, αλλά και η εταίροι σου, αυτή δηλαδή που είναι δίπλα σου, το περιβάλλον σου, οι συνεργάτες σου, το άμεσο περιβάλλον σου. Ακούστε, βλέπεις λοιπόν ότι όταν ο άνθρωπος που είναι μέσα στα μαύρα του τα χάλια μετανοήσει, του δίνει ο Θεός μήνυμα όχι μόνο για τον εαυτόν του, αλλά και για εκείνους με τους οποίους είτε συνεργάζεται είτε συγκατοικεί. Την οικογένειά του δηλαδή. Τόσο αγαθός είναι ο Θεός. Με ένας μπάρο πολλά τριγώνια. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Γιατί λέει, αυτοί είναι άνθρωποι θαυμάσιοι. Το κείμενο όμως δεν λέει το εβραϊκό άνθρωποι θαυμάσιοι. Λέει μια λέξη ανσεήμος μοσφέθ, το οποίο σημαίνει προφητικά στοιχεία. Δηλαδή αυτούς εγώ θα τους χρησιμοποιώ του περιβάλλοντός σου και του συνεργάτες σου για να αναγγέλουν προφητικό στα μέλλοντα. Και όλα αυτά γιατί εσύ αναγνώρισες την κατάστασή σου και βρέθηκες στο κατάλληλο μέρος. Και τώρα γίνεσαι η αιτία να βοηθηθούν και οι άλλοι με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε και αυτοί κατά χάριν να γίνουν στόμα Θεού και να μπορώ να σου μιλάω και μέσα από αυτούς. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλλά επειδή πέρασε η ώρα, πήγε παρά 25, ας μείνουμε εδώ. Ο Κύριος να μας ευλογεί.